Γεια χαρά σε όλους! Ονομάζομαι Αλεξίου Βασιλική και η εισήγηση που θα σας παρουσιάσω αποτελεί μέρος της διπλωματικής μου εργασίας και έχει ως τίτλο «Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες δομές και υπηρεσίες. Η περίπτωση του νομού Φλώρινας». Εισαγωγή. Για πολλά χρόνια, ο σχεδιασμός των υποδομών αλλά και των υπηρεσιών βασίστηκε στις ιδανικές αναλογίες του μέσου χρήστη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα άτομα με αναπηρία. Το ζήτημα της ειδικής αγωγής άρχισε να αντιμετωπίζεται μεθοδευμένα μετά τη μεταπολίτευση. Θεσμικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε δημόσιες δομές. Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στο δομημένο περιβάλλον έγκυται στη θέσπιση νέων νόμων που αποβλέπουν στη κοινωνική ένταξη και την ασφαλή και ίση αντιμετώπιση των ΑΜΕΑ. Με τον νόμο 3230/2004 θεσμοθετείται η υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρία στους χώρους. Επίσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία καθιερώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, που η Ελλάδα επικύρωσε με τον νόμο 4074/2012. Τέλος, θεσπίζεται ο νόμος 4067/2012, όπου ορίζεται η κατάλληλη δόμηση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ενός κτηρίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Σκοπός της έρευνας. Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των συνθηκών λειτουργίας των δομών φορέων του Δήμου Φλώρινας που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των ατόμων που στελεχώνουν δομές και κοινωνικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται θέματα αναπηρίας, όπως διευθυντές ειδικών σχολείων, υπάλληλοι ΚΕΠ, υπάλληλοι ΟΑΕΔ, πολιτικά πρόσωπα, κοινωνική λειτουργία και επισκέπτες υγείας, καθώς επίσης και η διερεύνηση των φοιτητών με αναπηρία. Περνώντας τα ερευνητικά ερωτήματα, το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είναι εάν και κατά πόσο διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, κινητική, προβλήματα όρασης, ακοής και αντίληψης στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές υπηρεσίες του Δήμου Φλώρινας. Και το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα είναι ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να διενεργηθούν στον χώρο εργασίας των ερωτώμενων για την αποτελεσματικότερη προσπελασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 11 άτομα, εκ των οποίων 5 ήταν άνδρες και 6 γυναίκες. Φοιτητές, υπάλληλοι, προϊστάμενοι κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών του Δήμου Φλώρινας. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Όπως προαναφέρθηκε, 11 ήταν οι συμμετέχοντες, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 23 έως 60 ετών. Όλοι ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμα και απόφοιτοι κολεγίου και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το επάγγελμά τους, 2 ήταν εκπαιδευτικοί, 2 ήταν η κοινωνική λειτουργή, 1 ήταν ο φιλόλογος, 1 οικονομολόγος, 1 επισκέπτης υγείας, 1 πολιτικό πρόσωπο και 3 φοιτητές με αναπηρία. Για τη διεξαγωγή της έρευνας μελετήθηκαν οι παρακάτω δομές. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου στεγάζεται στη Φλώρινα, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εν συντομία ΕΕΚ Φλώρινας, το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, πρώην ΚΕΔΔΥ Φλώρινας, το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, γνωστό ως ΟΑΕΔ Φλώρινας, το Δημαρχείο Φλώρινας, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Φλώρινας, το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης πρώην και Κικαμαία Φλώρινας και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Φλώρινας. Όσον αφορά στα μέσα συλλογής δεδομένων, έγινε ποιοτική ανάλυση δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και κατά την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν και ακολουθήθηκαν τεχνικές και διαδικασίες ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των Μάιλς και Χάμπερμαν. Περνώντας τα αποτελέσματα, σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα και τη δυνατότητα προσβασιμότητας στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές, οι τρεις από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι είναι ανύπαρκτη η προσβασιμότητα στο κτίριο που εργάζονταν. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες απαντήσεις. Όχι, μέχρι τώρα στο ΚΕΔΔΥ, ας πούμε, είναι δύσκολο να πάει ένα παιδί με αναπηρία. Όσες φορές χρειάστηκε να εξετάσουμε παιδάκι με αναπηρικό αμαξίδιο, το σηκώναμε στα χέρια για να το βάλουμε μέσα, γιατί έχει δασκαλάκια. Άλλη απάντηση, τα γενικά σχολεία δεν έχουν καμία προσβασιμότητα, είναι ανύπαρκτη εντελώς. Και 8 από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι υπάρχουν μερικές δυνατότητες προσβασιμότητας στα κτίρια που εργάζονταν. Ενδεικτικά αναφέρουμε, όχι πλήρως, για να έχω την ένταξή μου ως άτομο με αναπηρία, θα πρέπει να προνοήσεις σαν δομή, σαν δήμος, να κάνεις τα αυτονόητα. Σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και τις αλλαγές που θα έκαναν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας τους, όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι θα έκαναν αλλαγές στον χώρο που εργάζονταν. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες απαντήσεις. Στο ΚΕΔΔΥ είναι απαραίτητη μία ράμπα που είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αν άλλαζα κάτι, θα ήθελα περισσότερους πόρους για να εμπλουτιστεί. Για το ΕΕΚ δεν επαρκεί ως χώρος, είναι προσβάσιμος γιατί είναι ισόγειο, διαθέτει ασανσέρ, αλλά δεν μας φτάνουν οι αίθουσες. Αν υπήρχε δυνατότητα μιας προέκτασης, επέκτασης, αυτό θα θέλαμε. Περνώντας στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που αφορούν σε όλες τις μελετώμενες δομές, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχουν γίνει κάποιες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η πλαϊνή είσοδος, βεσέ για τα άτομα με αναπηρία, ράμπα στο μικρό αμφιθέατρο και μια μικρή ράμπα στη πίσω είσοδο. Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο είναι χτισμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Υπάρχει διάβαση πεζών, υπάρχει ένα κεκλειμμένο πεζοδρόμιο, ανελκυστήρες και ένας ευρύχωρος διάδρομος. Έλλειμμα, ωστόσο, αποτελεί ένας ανεψωτικός μηχανισμός για τα άτομα με ψυχωτικές νευρώσεις ή συναισθηματικά τραύματα, όπως για παράδειγμα κλειστοφοβία. Στο ΕΕΚ τίθενται ζητήματα μετεγκατάστασης. Υπάρχει ανεπάρκεια αιθουσών, η είσοδος είναι προσβάσιμη και απουσιάζουν εμπόδια στο χώρο υποδοχής. Στο ΚΕΔΑΣΥ, πρώην ΚΕΔΔΥ, δεν εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα και υπάρχει ανεπάρκεια χώρου. Δεν υπάρχει ράμπα, δεν υπάρχει ανεψωτικός μηχανισμός και υπάρχει έλλειψη οπτικοακουστικού μηχανισμού καθοδήγησης ατόμων με αναπηρία. Στον ΟΑΕΔ εξασφαλίζεται άμεση πρόσβαση, ωστόσο παρατηρείται απουσία ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αυτοεξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και απουσία αυτόματου μηχανισμού για το άνοιγμα των θυρών, καθώς επίσης και έλλειψη οπτικοακουστικών μέσων. Στο Δημαρχείο της Φλώρινας παρατηρείται έλλειψη ηχητικού συστήματος στη κεντρική είσοδο και έλλειψη ανεψωτικού μηχανισμού, καθώς αυτός υπάρχει από την πίσω είσοδο του κτηρίου. Επίσης, παρουσιάζεται έλλειψη ανάγλυφης σήμανσης, όμως υπάρχει ανεψωτικός μηχανισμός στον χώρο υποδοχής και οπτικός πίνακας ενημέρωσης πολιτών. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, γνωστή ως Πρόνοια, πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές παρεμβάσεις, καθώς ο χώρος είναι ακατάλληλος. Στο ΚΕΦΙΑΠ, πρώην και ΚΑΜΕΑ, εξασφαλίζεται η άμεση προσβασιμότητα, καθώς υπάρχει διάβαση και κλειμμένο επίπεδο, αυτοματισμός θυρών, όμως παρατηρείται έλλειψη οπτικοακουστικού μηχανισμού. Τέλος, στο ΚΕΠ, όπου συστεγάζεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Φλώρινας και συγκεκριμένα στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση στον χώρο υποδοχής, καθώς υπάρχει χώρος πάρκινγκ, εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ μόνο στο ισόγειο όμως, καθώς δεν εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στους ορόφους. Ακολουθεί ενδεικτική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.